Επιστρέφουμε να δούμε την οικονομική και πολιτική επικαιρότητα. Πάντα στα σχόλια και το ρεπορτάζ κοντά μου είναι ο Γιώργος Στεριόπουλος. Στο σημείο αυτό θα καλησπερίσουμε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιάννη Καράμπελα από την Βιωτία. Καλησπέρα κύριε Καράμπελα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Και στο στούντιο εδώ κοντά μας είναι ο κύριος Βασίλης Κυριακάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Φθιώδασης. Κύριε Κυριακάκη, καλησπέρα και σε εσάς. Θα δώσουμε όμως τον λόγο και τηλεφωνικά, επειδή είναι ο κύριος Καράμπελας. Κύριε Καράμπελα, τελικά τι θα γίνει? Θα έχουμε νέα μέτρα? Θα είμαστε εκτός ευρώ? Προσπαθεί η κυβέρνηση να συμμαζέψει πάλι τα συμμάζευτα? Δεν νομίζω ότι είμαστε εκτός ευρώ. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει λυθεί οριστικά. Οι κασάνδρες διαψεύδονται και δεν κουραζόμαστε να το κάνουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως και εμείς προεκλογικά ως Νέα Δημοκρατία μιλώ, είχαμε βάλει ορισμένα διλήμματα που κατά την προσωπική μου άποψη δεν έπρεπε να τα βάλουμε. Ή έχουμε σώσει οριστικά τη χώρα ή δεν την έχουμε σώσει. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε ότι έχουμε σώσει την Ελλάδα. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε πάρει όλα τα μη δημοφιλή μέτρα που υπάρχουν. Η Ελλάδα έχει ξεφύγει από το κίνδυνο της εξόδου από το σκληρό πυρήνα του ευρώ. Οπότε δεν υπάρχει κανένα δίκιο. Ναι, αλλά σήμερα κύριε Καράμπελα ο κύριος Σόιμπλε απειλούσε πάλι. Τώρα να σας πω ότι... Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Διότι, επιτρέψτε μου λίγο, επιτρέψτε μου λίγο κύριε Καράμπελα. Ξεκινάει αυτή η διαδικασία με μια δήλωση του κυρίου Σόιμπλε. Ξεκινάει αυτή η διαδικασία με μια δήλωση του κυρίου Σόιμπλε. Θα κλείσω το τηλέφωνο. Γιατί? Γιατί δεν ακούω καλά. Επειδή δεν ακούτε καλά. Πρέπει να σεβαστείτε ότι είμαι στο τηλέφωνο. Δεν ακούω. Μισό και θα κλείσετε το τηλέφωνο για αυτό το λόγο, κύριε Καράμπελα. Αν δεν ακούτε, ας πω, ναι, κύριε Σταριόπουλε, θα το κλείσω για αυτό το λόγο. Βεβαίως θα το κλείσω για αυτό το λόγο. Ωραία, τοποθετηθείτε λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε με και δεν έχετε και εσάς, ήρθα γιατί με πήραν τηλέφωνο, εντάξει. Ποιο θα το κλείσω το τηλέφωνο, εάν. Εγώ δεν σας πήρα τηλέφωνο, γιατί κύριε Καράμπελα. Αν δεν σέβεστε ότι δεν ακούω τίποτα. Εγώ δεν σας πήρα τηλέφωνο. Ναι, και σας είπα ότι δεν ακούω. Ωραία, πείτε, ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε το σκεπτικό σας, κύριε Καράμπελα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Για τις δηλώσεις του Σόιμπλε, αν η Ελλάδα θα χρειαστεί νέο πακέτο ή αν θα βγει. Δεν κανένα θέμα εξόδου της χώρας από το ευρώ. Τέτοιες δηλώσεις είναι άστοχες και επιβαρύνουν την ηρεμία της χώρας. Τελεία και παύλα. Τώρα, όσο για τα νέα μέτρα, δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Η παρούσα κυβέρνηση, ιδιαίτερα οι βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση, όλοι με μία φωνή λέμε ότι δεν ψηφίζουμε νέα μέτρα. Διαθροτικές αλλαγές θα γίνουν. Αυτές όμως δεν πρέπει να είναι οι διαθροτικές αλλαγές με μείωση σε μισθούς και συντάξεις, αλλά επιτέλους απελευθέρωση των επαγγελμάτων, αύξηση της ανταγωνιστικότητας για να φτάσουμε στην πολυπόθητη ανάπτυξη που όλοι επαγγελιζόμαστε. Η οποία μπορεί να υπάρχει στα χαρτιά ή να υπάρξει, αλλά αν δεν υπάρχει στην τσέπη του κάθε Έλληνα, είναι μια ανάπτυξη χωρίς αντίκρισμα. Μπορείτε να ακούσετε μια ερώτηση τώρα? Άμα θέλετε να μου την πείτε. Βεβαίως, θέλω. Πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι η τοποθέτηση του κυρίου Σόιμπλε σήμερα ήταν αν δεν πειθαρχήσουν οι Έλληνες στις νέες διαρθρωτικές αλλαγές, υπάρχει κίνδυνος να συμβούν χειρότερα? Και αυτό συμπληρώνεται από την αρχική του δήλωση ότι υπάρχει και νέο πακέτο περιορισμένο βοήθειας για την Ελλάδα. Κύριε Στεριόπουλε, θα γνωρίζετε πολύ καλύτερα ίσως και από μένα ότι αν κάνουμε λίγο υπομονή, οι δηλώσεις του κύριου Σόιμπλε, επειδή όποτε του δίνουν κάποιο μικρόφωνο ή όταν βρίσκει την ευκαιρία, είναι πολύ εύκολες τις δηλώσεις. Σε λίγο μπορεί να κάνει άλλες δηλώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση εξόδου της χώρας από το ευρώ. Πρέπει να το πούμε αυτό. Εγώ άλλωστε είμαι από αυτούς που δεν βάζω διλήμματα δεν λέω ότι όλα τα στελέχη της Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης είναι τα καλά και απέναντι βρίσκονται τα κακά στελέχη στην πολιτική. Πιστεύω ότι όλοι προσπαθούμε για τον ίδιο στόχο, την ευημερία του ελληνικού λαού, ίσως με διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Κύριε Καράμπελα, άρα εσείς εστιάζετε ότι ίσως η πολιτική φλιαρία του κυρίου Σόιμπλε οδήγησε να κάνει τέτοιες δηλώσεις και τίποτα περισσότερο? Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ σας το απάντησα στην αρχή, ότι ίσως και η δικιά μας στρατηγική, η πολιτική στρατηγική, ναι, βάζοντας διλήμματα, γιατί προεκλογικά ακούσαμε και πολλά διλήμματα από πρωτοκλασσάτες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι αν θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα ή ενδεχομένως αν καταλάβουν άλλη την κυβέρνηση, ίσως να διακυβεύεται η σταθερή πορεία της χώρας και το ευρώ δηλαδή ως νόμισμα. Εγώ δεν είναι πέρα από μένα αυτές οι στρατηγικές.
στρατηγικές και πέρα από μένα αυτές οι τοποθετήσεις. Νομίζω ότι τα δύο χρόνια αυτά καλύψαμε πολύ μεγάλο δρόμο. Φυσικά με μη δημοφιλείς αποφάσεις και νομοθετήματα, με τις θυσίες του ελληνικού λαού, και δεν υπάρχει κανένα θέμα εξόδου της χώρας από το ευρώ. Πρέπει να το ξέρουμε. Ό,τι και να γίνει, το ευρώ θα είναι το νόμισμα της χώρας. Εγώ θέλω να σας τονίσω μόνο το εξής, ότι δεν του δόθηκε κανένα μικρόφωνο. Είναι συνέντευξή του σε περιοδικό, στο περιοδικό Focus, που σημαίνει ότι ήταν μια προκαθορισμένη συνέντευξη. Δεν του βάλανε ένα μικρόφωνο δηλαδή για κάποια δήλωση. Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Γιώπουλ. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Δεν του δόθηκε κάποιο μικρόφωνο να κάνει μια ευκαιρία και δήλωση. Άρα ήταν μια απολύτως στοχευμένη συνέντευξη που είχε σκοπό να δημιουργήσει τις αντιδράσεις που, όπως αποδείχθηκε, δημιούργησε. Κοιτάξτε, και όταν μάλιστα. Επιτρέψτε μου λίγο να το ολοκληρώσω το ερώτημα. Επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω και να το απαντήσετε. Όταν βγαίνει σήμερα η Μέγκα και ο Πρετεντέρης και λέει, γιατί μας απειλεί ξανά ο Σόιμπλε, είναι σαν να παραδέχονται ότι όλα αυτά τα οποία έλεγαν προεκλογικά, ότι δεν υπάρχουν ατζέντες. Σας λέω την τελευταία φράση του στο Focus. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Τρόικας. Ναι, ωραία, λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι, ότι το μήνυμα που βγήκε από τις ευρωεκλογές είναι το μήνυμα που στείλαν όλοι οι Ευρωπαίοι λαοί, οι Ευρωπαϊκοί λαοί, ότι με τις πολιτικές λιτότητας δεν πρόκειται να έρθει ανάπτυξη. Και αυτό το μήνυμα το έχουν λάβει πολύ καλά και οι δανειστές μας, αλλά και η γερμανική κυβέρνηση, η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι ηγέτιδα στην ευρωπαϊκή ζώνη. Λοιπόν, δεν πρόκειται να έρθει ανάπτυξη με σφίξιμο και άλλο του ζωναριού. Δεν αντέχει ο Έλληνας. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική και ρότα. Κάναμε πολλά πράγματα, όσα μας είπαν οι δανειστές. Πήραμε χρήματα. Κατά την προσωπική μου άποψη, σώσαμε την Ελλάδα. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει να σώσουμε και τους Έλληνες. Κύριε Κυριακάκη. Είναι ο συνάδελφός σας. Ναι, ναι, κύριε Κυριακάκη. Καλησπέρα, κύριε Καράβελα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν χαίρομαι που δεν συμμερίζεστε τα τρομοκρατικά διλήμματα που έβαλε η κυβέρνηση προεκλογικά περί αποσταθεροποίησης της χώρας και όλα αυτά, καθώς και το γεγονός ότι το μήνυμα που στείλαν οι λαοί κατά της λιτότητας είναι αυτό που θα πρέπει να είναι, να ακουστεί και από τη δικιά μας κυβέρνηση. Και συμμερίζουμε κανένα δίλημα από οποιαδήποτε πλευρά, καταλάβατε, όχι μόνο από της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα όμως, ο κύριος Σόιμπλε δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει ένα τέτοιο εκβιασμό, και εγώ θα έλεγα, γιατί παρακολούθησα όλη την τοποθέτησή σας, ότι τον παίρνει τον κύριο Σόιμπλε και οποιονδήποτε κύριο Σόιμπλε να κάνει τέτοιους εκβιασμούς. Δηλαδή του έχετε δώσει δικαιώματα, όχι προσωπικά εσείς, η κυβέρνησή σας, του έχει δώσει δικαιώματα να εκβιάζει. Και θα είδατε και προεκλογικά ότι είχαν αποκαλυφθεί όλα αυτά τα παρασκήνια που είχαν γίνει στις Κάνες, που πάλι πρόκειται για έναν εκβιασμό. Και τώρα λοιπόν ο στόχος τους είναι να περάσουν ένα καινούριο πακέτο μέτρων. Γιατί το έχουν εξαγγείλει προεκλογικά. Υπάρχει ήδη έτοιμο αυτό. Και αυτό θα απαντήσει στο εξής ερώτημα που υπάρχει, πραγματικό ερώτημα. Θα περάσει η χώρα σε μια ρύθμιση του χρέους, η οποία θα περιλαμβάνει ένα γενναίο κούρεμα, μια διαγραφή του χρέους, γιατί αυτό εμείς πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο, ή θα δανειστούμε και άλλα χρήματα με προϋπόθεση να εφαρμόσουμε και άλλα μέτρα. Από καιρό λοιπόν η Γερμανία και ο κύριος Σόιμπλε και η Μέρκελ είχαν τοποθετηθεί ότι όχι, δεν μπορεί να γίνει διαγραφή χρέους, θα πρέπει, αν θέλετε, να πάρετε κι άλλα χρήματα να δανειστείτε. Αφού ξέρετε λοιπόν ότι αυτό είναι έτοιμο, σας καλώ και από αυτό εδώ το βήμα, αφού τοποθετηθήκατε ότι δεν θα ψηφίσετε καινούργια μέτρα, αυτό να είναι μια δέσμευσή σας, όχι μόνο προσωπική όπως είπατε δικιά σας, αλλά και άλλων βουλευτών της κυβέρνησης, που κι εγώ στο κοινοβούλιο μέσα πολλάκις έχω ακούσει ότι δεν θα ξαναψηφίσετε τέτοια μέτρα. Ναι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να ξαναψηφίσουμε νέα μέτρα, γιατί δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Εντάξει, αυτό τώρα τέλος, ακούστε λίγο. Είναι πολύ, πολύ γρήγορα. Θα διαψευστείτε, θα αυτοαναιρεθείτε. Και όσον αφορά τις συντάξεις που είπατε, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Όσον αφορά τις συντάξεις που είπατε, αφού στο μεσοπρόθεσμο. Μισό λεπτό. Τώρα, το μεσοπρόθεσμο που περάσατε προεκλογικά, που ψηφίσατε προεκλογικά στο μεσοπρόθεσμο,
βιαστικά κιόλας για να φεύγουμε για την προεκλογική εκστρατεία, ψηφίστηκαν και μειώσεις επικουρικών συντάξεων μέχρι το 18. Πώς λέτε δεν θα μειωθούν κι άλλο, αφού λοιπόν, έρχονται το καλοκαίρι μειώσεις. Νέα μέτρα δεν πρόκειται να ψηφιστούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφιστεί από την παρούσα κυβέρνηση, από τους βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση, νέα μέτρα. Δεν περνάνε νέα μέτρα και δεν αντέχει η κοινωνία. Δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Δεν μπορεί να πάρουμε άλλα πράγματα. Αυτό να το κάνετε πράξη όταν θα έρθουν. Αυτό είναι γνωστό. Δεν το έχω ανακαλύψει εγώ. Το ξέρετε εσείς με τους ανθρώπους που κυκλοφορείτε, με την οικογένειά σας, οι δημοσιογράφοι που μιλάμε τώρα. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος γιατί δεν έχει. Αυτό να το πάρετε υπόψη σας. Μια σπουδή ο κόσμος έχει από το υστέρημά του δώσει τα πάντα όσα μπορούσε μέχρι ένα σημείο. Ως εδώ, stop. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Αυτό που ήθελα να πω είναι όμως ότι εμείς παρόλα αυτά κάθε λίγο και λιγάκι διαψεύδουμε όλες αυτές τις κασάδες όπως είπα προηγουμένως. Τώρα φτάσαμε στο διατάφτα. Το Σεπτέμβριο πρέπει να συζητηθεί το χρέος. Κάναμε τα πάντα αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε. Μπορεί σε ορισμένα πράγματα λίγο πιο αργά από όσο μπορούσαμε, όσο θα έπρεπε, εννοώ για την κυβέρνηση, ενώ δείξαμε ιδιαίτερη μεγάλη σπουδή στις περικοπές των μισθών, στις περικοπές των επιδομάτων, σε ό,τι γινόταν πατώντας ένα κουμπί. Σε αυτά δώσαμε ιδιαίτερη σπουδή και σε άλλες, μάλλον σε άλλα θέματα όπως άνοιγμα των επαγγελμάτων, φορολόγηση όλων όσων διαφεύγουν. Αν θέλετε ακόμα να δώσουμε στην δημοσιότητα τι έχει γίνει με αυτή την περιβόητη λίστα Λαγκάρτ και με άλλες λίστες που κυκλοφορούν. Εκεί έχουμε καθυστερήσει και γι' αυτό άλλωστε τα αποτελέσματα είναι αυτά που ήταν για τη Νέα Δημοκρατία. Όμως η Ελλάδα είναι όρθια. Θα φτάσουμε στο σημείο το Σεπτέμβριο να συζητήσουμε και για το χρέος. Αυτό ακριβώς. Το χρέος όπως είναι σήμερα δεν είναι βιώσιμο. Κύριε Καράμπελα, αυτό ακριβώς είναι που αρνήθηκε ο κύριος Σόιμπλε με αυτή τη συνέντευξη στο Focus. Δεν πειράζει. Σας το διαβάζω ξανά. Δεν θέλω να το ελληνικό χρέος. Επιτρέψτε μου λίγο. Επιτρέψτε μου λίγο. Γιατί εσείς πολύ καλά το λέτε. Γιατί αυτό περιμένει και ο λαός της στερεάς Ελλάδας και της Βοιωτίας. Αυτό περιμένει. Ναι, αλλά ο άνθρωπος αυτός που μαζί με αυτόν θα πάτε να συζητήσετε λέει ότι δεν θα το κάνει. Αυτό που σας λέω και θέλουμε αυτή τη στιγμή όλους τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου. Είστε πολύ κατηγορηματικός, κύριε Καράμπελα. Καλά κάνει και είναι. Καλά κάνει και είναι. Γιατί αυτή είναι η άποψή του. Αυτή είναι η άποψή του. Αλλά να διαβάσω ακριβώς αυτό, γιατί ο άνθρωπος έχει δίκιο. Αυτό περιμένει και ο κόσμος. Το Σεπτέμβριο να συζητηθεί το κούρεμα. Μαζί σας είμαστε, κύριε Καράμπελα. Δεν ξέρω αν θα είναι κούρεμα, δεν θα είναι επιμήκυση. Η συζήτηση τέλος πάντων. Ακούστε. Ακούστε λίγο πώς την κόβει τη συζήτηση όμως. Ακούστε λίγο πώς την κόβει ο κύριος Σόιμπλε. Το ελληνικό χρέος δεν θα φτάσει σε βιώσιμο επίπεδο πριν το 2022, λέει. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα χρειαστεί ξανά περιορισμένη βοήθεια. Άρα τι να συζητήσετε. Τι να συζητήσουμε. Εσείς θέλετε, αυτός δεν θέλει. Προάγγελοι κακών ειδήσεων δεν θα γίνουμε και ιδιαίτερα εγώ. Αφήστε και θα δούμε. Μα μέχρι σήμερα η κυβέρνηση λέει ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Έτσι μας λέει η κυβέρνηση. Μέχρι προχθές. Πάντως δεν είναι ένα απλό στέλεχος. Κύριε Καράμπελα, έχετε απόλυτο δίκιο. Επαναλαμβάνω, αυτό ακριβώς περιμένουν οι πολίτες που λέτε εσείς. Αλλά δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο, τυχαίο άνθρωπο. Μιλάμε για τον Υπουργό Οικονομικών της Ευρώπης ουσιαστικά. Ωραία, αυτός είναι ο κύριος Σόιμπλε. Πάντως δεν μιλάμε και εγώ που μιλάω, δεν είμαι τυχαίος αυτή τη στιγμή. Είμαι σε ένα σύστημα που στηρίζει την κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με δύο κόμματα προσπαθούμε να δώσουμε αυτές τις λύσεις. Σας είπα, έχουμε φτάσει τόσο κοντά. Και λίγο υπομονή μέχρι το Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διευθετηθεί το ελληνικό χρέος. Οι Έλληνες πολίτες έχουν κάνει θυσίες που δεν έχει κάνει κανένας άλλος λαός στη γη. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή να καρποθούν όλες αυτές οι θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός. Γιατί θα μειωθεί η ανεργία, θα μειώσετε την ανεργία, μήπως. Τώρα μπορώ να κάνετε, όπως δηλαδή... καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να ανοίξουμε όλα αυτά τα θέματα και να απαντήσω σε αυτά τα θέματα μέσα γιατί ήρθε η στιγμή τώρα να λυθούν όλα τα ζητήματα. Να... Όμως, σας είπα πολύ πιο πριν ότι μπορεί να πετύχουμε ανάπτυξη χωρίς να μειωθεί η ανεργία, χωρίς να το καταλάβει ο κόσμος. Άρα, σκοπός μας είναι να μειώσουμε την ανεργία και να κάνουμε αυτές τις πολιτικές ώστε να μειωθεί η ανεργία. Μία από αυτές τις πολιτικές παρεμβάσεις που κάνουμε είναι να δημιουργηθεί σταθερότητα στη χώρα μας. Να μην λέμε θα είμαστε ευρώ, δεν θα είμαστε ευρώ. Κύριε Κυριακάκη και αγαπητοί συνομιλητές, αν υπάρχει κάποιος επενδυτής που θέλει να επενδύσει στη χώρα μας και υπάρχουν αυτές οι αμφισβητήσεις αν θα είμαστε στο ευρώ ή εκτός ευρώ, κάποιος θα τηρήσει στάση αναμονής. Εμείς ως κυβέρνηση και κυβερνητικοί βουλευτές πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο λόγο και να προασπίζουμε όλα τα επιτεύγματα της σημερινής κυβέρνησης. Κάτι το οποίο πολλοί από εμάς δεν το κάνουν.
είτε για λαϊκισμό, είτε και δεν έχουν τις γνώσεις. Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ποια επιτεύγματα ακριβώς υποστηρίζετε? Αυτά διαχείριζε. Είμαστε μια χακομμένη χώρα. Δεν ξέρω ποιο μίλησα, τον κύριο Κυριακάκη. Ναι, μάλιστα, συγγνώμη, ναι. δεν σας βλέπω και ζητώ συγγνώμη. Ναι, ναι, δεν διαχειριστήκαμε τα οικονομικά μιας χρεοκοπημένης χώρας. Πολύ καλά. Κάποτε, πριν 2 χρόνια δηλαδή, ήμασταν πρώτη είδηση σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης. Τώρα δεν είμαστε καθόλου είδηση. Εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρετε ποια είδηση τρέχει. Η κακή είδηση. Έχουμε και εμείς τα επιτεύγματά μας. Με το πολιτικό κόστος. Δεν το είπαμε εμείς, ξαναλέμε. Δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας, κύριε Καράμπελα. Έτσι τώρα, σε κάθε περίπτωση. Δεν άκουσα. Λέω, κύριε Καράμπελα, αυτά που σας λέμε δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Δεν είναι ονειροφαντασίες. Όχι, λέω για την κακή είδηση. Μα είπα εγώ κάτι τέτοιο. Τελείωσαν οι κακές ειδήσεις από την Ελλάδα. Είστε κατηγορηματικός, κύριε Καράμπελα. Μη διαψευστείτε, φοβάμαι. Κοιτάξτε, να δείτε, και εγώ το φοβάμαι να μην διαψευτώ και θα δουλέψω για να μην διαψευτώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ανασχηματισμό. Εγώ θέλω να διαψευστώ με αυτά που λέω. Αυτό ήταν πολύ καλό. Και εγώ φοβάμαι να μην διαψευστώ. Κύριε Καράμπελα, όλα αυτά όμως θα αλλάξουν λίγο την ατζέντα με έναν ανασχηματισμό. Τώρα να σας πάμε και κάπου αλλού. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είμαι όψιμο, μάλλον είμαι πολύ νέος βουλευτής. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα κοινά, το γνωρίζετε κύριε Βούτση, είναι χρόνια άλλωστε έχουμε συνεργαστεί. Και με τον Βασίλη τον Κυριακάκη έχουμε βρεθεί σε διάφορα πάνελ όταν δεν είχαμε αυτή την ιδιότητα κανένας από τους δυο μας. Ήξερα ότι, και θα γελάσω τώρα, ήξερα ότι ο ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλεται. Τώρα είδαμε και το αυτό. Τι να σας πω. Εγώ ήξερα θα βοηθήσει σε κάτι. Πάντως, ανασχηματισμός προσώπων. Χωρίς ένα σχηματισμό πολιτικών, τζάμπα θα γίνει. Συμφωνούμε σε αυτό. Τζάμπα σε θα αυτό γίνει. Συμφωνούμε απόλυτα, και κύριε Καράμπελα. Και φυσικά, όπως έχω τονίσει και σε άλλα μέσα, δεν μπορεί να, πρέπει να καταργήσουμε αυτή την κινητικότητα των υπουργών. Υπάρχει υπουργός που έχει αποτύχει σε συγκεκριμένο υπουργείο και την ίδια στιγμή επιβραβεύεται πηγαίνοντας σε ένα άλλο υπουργείο. Και δεν λέω ότι θα κάνει σημερινή κυβέρνηση. Αυτά έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. Φεύγει ένας από τον υπουργείο ως αποτυχών. Και πάει και επιβραβεύεται σε ένα άλλο υπουργείο. Γι' αυτό τα μεγάλα, πρώην μεγάλα κόμματα έχουν γίνει μικρά. Χαιρόμαστε που το ακούμε. Θα χαρούμε περισσότερο να το πείτε στον Πρωθυπουργό. Τα λέω και όπου μπορώ να σας πω να είστε σίγουρος ότι το λέω. Έτοιμος, το έτοιμος για όλα είναι. Μάλλον πάτε για υπουργοποίηση, κύριε Καράμπελα. Έτοιμος για όλα είναι. Έτοιμος για όλα. Πάει για υπουργοποίηση μάλλον. Όχι, προσέω μακριά από μένα. Εγώ δεν θέλω να κυκλοφορήσω μέσα στη Βουλή ακόμα. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Δεν έχω άλλο στόχο. Και εγώ φοβάμαι να μην διαψευστώ, όμως αυτό είναι τρομερό, έτσι. Κύριε Καράμπελα, λοιπόν, μισό λεπτό για το θέμα του ανασχηματισμού. Προφανώς θέλει να κάνει και ένα σχόλιο ο κύριος Κυριακάκης για να σας αποδεσμεύσουμε. Κύριε Κυριακάκη. Εντάξει, είναι προφανές ότι ο ανασχηματισμός αυτή τη στιγμή είναι απλώς ένα επικοινωνιακό εργαλείο. Μετά από την ήττα που υπέστη η κυβέρνηση στις ευρωεκλογές. Και προφανώς είναι ο μόνος τρόπος για να δείξει στους πολίτες ότι κάτι έχει να κάνει. Όπως είπε και ο συνάδελφος, προφανώς αλλάζοντας τα πρόσωπα δεν πρόκειται να κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Είναι ζήτημα αλλαγής πολιτικής, ωστόσο όμως με αυτή την εξάρτηση θα έλεγα και την υποτέλεια που δείχνει η κυβέρνηση απέναντι στον Σόιμπλε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Μέρκελ, δεν νομίζουμε ότι θα αλλάξει η πολιτική και η ατζέντα. Και έτσι, αυτό που είπατε χαρακτηριστικά ότι φοβάστε μήπως διαψευστείτε, νομίζω ότι τα λέει όλα. Από εκεί πέρα εγώ συμμερίζουμε το γεγονός ότι και απέναντι στους ψηφοφόρους σας, στους πολίτες, θέλετε να είστε συνεπείς με αυτά που λέγατε σαν νέος βουλευτής και πριν, γιατί πραγματικά άλλα έλεγε ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος πριν από τις εκλογές του Ιούνιου του 2012, άλλα λέει κάνει σήμερα, αλλά να μην πέσουμε πάλι σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2012 πήρε οριακά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι θα επαναδιαπραγματευτεί το μνημόνιο και εφάρμοσε ακόμα σκληρότερο μνημόνιο. Μα αυτό το κάναμε όμως. Να μην γίνει και τώρα. Και θέλω να είστε δίκαιος. Εγώ προσπαθώ να είμαι. Δεν νομίζω ότι ήταν διαπραγμάτευση αυτή το να φέρουμε και άλλα σκληρότερα μέτρα. Δεν έχει υπάρξει παγκοσμίως. Και άλλα σκληρότερα μέτρα. Άρα ας κρατήσουμε λοιπόν μεγαλύτερο μικρό καλάθι όταν λέτε σήμερα ότι θα διαπραγματευτείτε το χρέος. Εθνικού χρέος δεν έχει υπάρξει παγκοσμίως. Μα συγγνώμη, τα στοιχεία όμως λένε τι λένε. Δεν ότι από 300 δις
μέρος είναι απόλυτος αριθμός. Και εμείς σβήσαμε το μεγαλύτερο μέρος. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Παγκοσμίως τέτοιο σβήσιμο χρέος δεν υπήρχε. Κύριε Καράμπελα, ξέρετε. Τουλάχιστον όμως... αυτό αναγνωρίστε το μας. Ότι γίναμε, ότι μειώσαμε μισθούς ή ότι φτάσαμε να μειώσουμε τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο πρόγραμμά μας, αυτό να μας το πείτε, να μας τυπήσετε, να μας μέψετε, αλλά ότι μειώσαμε το χρέος κάτι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό που δεν έχει γίνει παγκόσμια τέτοιο σβήσιμο χρέος, αυτό να γνωρίσετε το, δεν είναι κακό. Το και παράδοξο... Και αν λάβετε του χρόνου ή μετά από δύο χρόνια την κυβέρνηση, θα δείτε λιγότερο χρέος. Μα, το κύριε Καράμπελα, τα στοιχεία τα επίσημα τα λένε επίσημα, ότι... αυτό και είναι επίσημο το που λέω. Συγχωρείτε, από τα 300 δις που ήταν το 2009 πήγε στα 320 σήμερα. Δηλαδή από 120% του ΑΕΠ πήγε στα 170% του ΑΕΠ. Ξαναζήσαμε δύο χρόνια. Πώς γίνεται πληρώσαμε να έχετε κουρέψει τόσο και να έχει αυξηθεί το χρέος. Ξέρετε πόσο θα ήτανε. Μα τι είναι αυτά που λέτε όμως. Μα έχει αυξηθεί το χρέος. Τι λέτε δηλαδή, τώρα. Τι λέτε. Δηλαδή δεν θα αυξανόταν το χρέος όταν συνεχίζει και λειτουργεί το κράτος. Άρα, από πού άρα ποια είναι η επιτυχία. Ποια είναι η από πού πληρώνονται οι υποχρεώσεις μας. Μήπως είστε κι εσείς, από αυτούς που λένε ότι το χρέος, το χρέος που έχει το ελληνικό κράτος δεν είναι κανονικό χρέος. Δεν αλλά προέρχεται από τόκους, επιτόκια ή δεν ξέρω εγώ από τι. Υπάρχει ένα ποσοστό. Δεν το αναγνωρίζετε. Εγώ και ο Σταθάκης, άκουσα πολύ προσεκτικά ο κ. Σταθάκης, είπε ότι μόνο 5% του χρέους. Αυτό είναι το υπαχθές χρέος. Να μπορούμε να το σβήσουμε. Αυτό όχι, δεν είπε έτσι. Είναι υπαχθές χρέος, είπε. Ναι, εμείς δεν λέμε ότι θα σβήσουμε μόνο το υπαχθές. Εμείς λέμε θα διαγράψουμε όσο χρέος χρειάζεται για να είναι βιώσιμο και για να μην χρειάζεται και ο ελληνικός λαός να θυσιάζεται για να έχουμε ένα μέλλον. Το χρέος, αυτό λέμε. Αν δεν διαπραγματευτούμε το χρέος, διότι δεν είναι διδιώσιμο. Μα δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα. Το έχουμε κάνει, η χώρα είναι όρθια. Είναι όρθια με 30% ανεργία και 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Κύριε Καραμπελά, με ακούτε? Παρακαλώ. Το Σάββατο, πριν από δύο μέρες δηλαδή, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, μας έδωσε από ένα ενημερωτικό φυλάδιο με τίτλο «Η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας». Σας διαβάζω. Το δείχνω και εδώ στην κάμερα, εσείς δεν έχετε τη δυνατότητα να το δείτε, αλλά πιστέψτε μου ότι σας διαβάζω. Επιλεκτικά θα διαβάζετε κάτι, φαντάζομαι. Σας διαβάζω, πραγματικά στοιχεία. Ναι, δεν διαφωνώ, επιλεκτικά όμως. Όχι. Είναι ολόκληρος πίνακας, τον έχω μπροστά μου. Το 2014 το χρέος είναι 317 δις και είναι στο 173,9% του ΑΕΠ. Και το 2018 θα είναι 302 δισεκατομμύρια και στο 140% του ΑΕΠ. Μάλιστα. Και το 9 ήταν στο 120% το ΑΕΠ. Σας λέω, σας δείχνω τώρα εδώ, δεν έχει δυνατότητα. Μπορεί να κοντλήσει από τον κύριο Σταϊκούρα, εντάξει. Είναι επίσημα στοιχεία, έτσι. Δεν μπορώ να το αναιρέσω αυτό, είναι τα επίσημα στοιχεία, αυτό έλειπε. Όμως, φέτος είχαμε πρώτη φορά το πρωτοκοινές πλεόνασμα. Του χρόνου επίσης. Μετά από δύο χρόνια το ίδιο. Σας το άρα, σας αυτό το λέω, που πετύχαμε... Σας το λέω, κύριε Καράμπελα, γιατί. Γιατί αν υπήρχε σκοπιμότητα από την κυβέρνηση για να διαπραγματευτεί το χρέος και να το κουρέψει ή να το διαπραγματευτεί σχέτο, να μην βάλουμε το κούρεμα, δεν θα υπήρξε το 2018, γιατί έχει πρόβλεψη για το 2015, για το 2016, για το 2017, για το 2018. Κύριε Στεριόπουλε, οι προϋπολογισμοί δεν γίνονται υποθετικά. Δεν είναι προϋπολογισμός αυτός. Δεν είναι προϋπολογισμός αυτός. Το Σεπτέμβριο, δεν είναι προϋπολογισμός. Όταν θα έχουμε συζητήσει για το χρέος το ελληνικό, να είστε σίγουροι ότι αυτά τα στοιχεία θα αλλάξουν. Αυτή τη στιγμή ο κ. Σταϊκούρας έδωσε ένα με το σημερινό χρέος, χωρίς να έχουμε φτάσει στο Σεπτέμβριο που θα γίνει η διαπραγμάτευση. Το Σεπτέμβριο θα είναι διαφορετικά τα στοιχεία αυτά του κειμένου που σας έδωσε ο κ. Σταϊκούρας. Πάντως το 2015... Είναι ένα κείμενο με υποθετικά στοιχεία, δεν είναι δυνατόν. Αποκλείεται, αυτό λέω, αποκλείεται να έδωσε υποθετικά στοιχεία. Πάντως, επειδή λέει το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 που βλέπω εδώ τη δική του πρόβλεψη, είναι 316 εκατομμύρια το χρέος στο 168% του ΑΕΠ. Μιλάμε για τις αρχές, λέει, αρχές του 2015. Λοιπόν, 316 πάντως, εκατομμύρια και 168% του ΑΕΠ. Είναι πολύ δύσκολο να συζητάμε για νούμερα όταν εγώ δεν τα έχω μπροστά μου. Εγώ πολιτικά μιλώντας μαζί σας θέλω να σας πω ότι δείχνοντας ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει πολύ, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει, ότι μπορεί να ζήσει η ελληνική οικονομία με τα έσοδά της. Άρα φέτος πήγαμε καλά. Ελπίζω να υπάρχει και του χρόνου και σε διενικές αυτή η πορεία της χώρας να ζει, να καταναλώνει
λιγότερα χρήματα από όσα βγάζει. Κύριε Καράπουλα, μόνο έτσι θα μπορέσει να γίνουμε πάλι κράτος. Σας ευχαριστούμε. Να είναι πιο τακτική επικοινωνία για θέματα. Συνδυάζεται εσύ σας και αν θα μπορούσα καλύτερα την επόμενη φορά να είμαι από κοντά, διότι βεβαίως έχω ένα μειονέκτημα. Και εμείς το θέλουμε, κύριε Καράμπελα. Ανοιχτό το βήμα, κύριε Καράμπελα. Το θέλουμε πολύ. Όποτε επιθυμείτε και εσείς θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλό βράδυ. Γεια σας. Κύριε Κυριακάκη, να τα συμπυκνώσουμε λίγο για να κλείσουμε το δελτίο μας. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Καράμπελας. Προφανώς δεν σας βρίσκει τα περισσότερα σύμφωνος και το περιμένουμε. Εντάξει, νομίζω πολύ ελαφρά την καρδία μας είπε ότι ό,τι έγινε έγινε, 4 χρόνια άσχημα, θυσίες και τα λοιπά, τώρα πάμε καλά. Εντάξει, δεν νομίζω. Εντάξει, είπα, είναι... φοβάμαι, είπε, μη διαψευστώ. Εντάξει. Το είπε. Ευτυχώς το ομολόγησε. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι είναι. Ήταν ειλικρινής πάντως, πρέπει να ομολογήσουμε. Πάντως, πάντως. Με δεδομένη. Να βγάλουμε και ένα ζουμί τώρα από εδώ. Ναι. Επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει και μερίδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που θεωρεί δεδομένο ότι δεν θα έρθουν. Όχι, θεωρεί δεδομένο ότι δεν θα πάμε σε διαφορετική πολιτική. Ναι, βέβαια. Από αυτή που ανακοινώθηκε προεκλογικά. Αν γίνει κάποια στραβή και αναγκαστούν σε αναδίπλωση, βλέπω τρομερές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δηλαδή, ναι, αν εμείς τώρα προχωρήσει αυτή η διαδικασία και αναγκαστεί η Νέα Δημοκρατία σε αναδίπλωση και παίξουμε εμείς τις δηλώσεις Καράμπελα, καλή ώρα τώρα. Ναι, ναι. Τι θα γίνει? Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια αλλά και μέσα στη Βουλή εκφράζονται κατά των άγριων μέτρων λιτότητας, κατά τους ανάγκης για νέα μέτρα. Λένε ότι δεν θα ψηφίσουν νέα μέτρα αλλά τελικά τα ψηφίζουν. Και ο κύριος Καράμπελας έχει ξαναδηλώσει παλιότερα και είναι αλήθεια ότι είναι ειλικρινή σε αυτά που λέει, γιατί πιστεύω ότι τηρεί κάποια δέσμευση που έχει αναλάβει απέναντι στους ψηφοφόρους του. Το θέμα είναι ότι δεν την τηρεί όταν έρχεται η καυτή στιγμή να ψηφίσει ένα νέο πακέτο μέτρων, να ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο όπως πρόσφατα. Θα περιμένουμε λοιπόν, γιατί εμείς το είχαμε πει και προεκλογικά και από αυτό εδώ την εκπομπή σας, ότι έχουν στα συρτάρια ήδη το νέο μνημόνιο που τους έχουν δώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει, το οποίο διαπιστώθηκε στο μεσοπρόθεσμο για τα έτη 15-16 φτάνει τα 2,8 δις, θα πρέπει να καλυφθεί κάπως. Καταγγέλλεται λοιπόν στρατηγική, κύριε Κυριακάκη. Τι είναι στρατηγική? Στρατηγική των νεοδημοκρατών, άλλα να λένε και άλλα να κάνουν. Βέβαια, βεβαίως. Είναι τακτική τους αυτή. Είναι τακτική. Διότι πώς θα διασωθούν, αν θέλετε, και απέναντι στους πολίτες. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, φυσικά υπάρχει αυτό που είπατε, μια τάση η οποία διαμορφώνεται όλο και περισσότερο και μετά από το αποτέλεσμα αυτό το πρόσφατο των ευρωεκλογών, και αυτοί πιστεύουμε ότι δεν θα χαρίζονται τόσο εύκολα σε νέα μέτρα, αλλά εδώ θα είμαστε να το δούμε. Διότι είναι προφανές ότι απ' έξω θα τεθεί ο εκβιασμός ή θα πάρετε καινούριο δάνειο με καινούρια δηλαδή μέτρα. Θα κινδυνεύσει με διάλυση η Νέα Δημοκρατία, αν ακολουθήσετε την πολιτική την οποία που λένε. Εντάξει, και είναι αυτό το οποίο λένε αυτό και οι υπόλοιποι, έτσι, με τις πολιτικές Σαμαρά. Το μία έτσι, μία αλλιώς. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς είναι αυτή η περίοδος, όπως είχαμε πει, και μετά τα αποτελέσματα και αυτή τη διαφορά των 4 μονάδων που μπορεί να μην δίνει άμεσες εξελίξεις με την έννοια το ότι η κυβέρνηση δεν κατέρευσε να παραιτηθεί, ας το πούμε, να πάει σε εκλογές άμεσα, αλλά είναι μπροστά της πολύ δύσκολα. Μάλιστα το πρώτο, θα λέγαμε, δυνατό τεστ θα είναι μέχρι τέλος Ιούνιου το νομοσχέδιο που έχει ήδη κατατεθεί για τη μικρή ΔΕΗ, για την πώληση της μικρής ΔΕΗ. Αυτό είναι crash test. Και αυτό πραγματικά θα δούμε και τους βουλευτές, ιδίως των νομών αυτών που έχουν, όπως στη Φλόρινα, στην Κοζάνη κτλ. Της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι στάση θα κρατήσουν. Οι οποίοι τώρα βγαίνουν στα κανάλια και είναι κατά κτλ. Να δούμε όμως την πράξη. Θα είναι ένα δυνατό τεστ. Επίσης, το πακέτο μέτρων, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς, υπάρχει πιθανότητα να το φέρουν πριν να κλείσει η Βουλή για καλοκαίρι, σαν όπως συνηθίζουν, κατεπηγόντως κτλ. Για να ψηφιστεί. Και αυτό θα είναι επίσης μια μεγάλη δοκιμασία. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα καταφέρουν να το ξεπεράσουν όπως μέχρι τώρα, και γι' αυτό όλες οι εξελίξεις είναι ανοιχτές. Όσο για τα στοιχεία που δείξατε, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το Υπουργείο Οικονομικών και τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα. Νομίζω ότι το έργο του εξαντλείται στο να μας παρουσιάζει από καιρό σε καιρό κάποιους πίνακες, όπου θα λέγαμε την δημιουργική λογιστική, παρουσιάζονται επιλεκτικά κάποια στοιχεία. Παρουσιάζονται και κάποια, σαν αυτό που είπατε, αληθή στοιχεία, το χρέος. Μάλιστα, έχω μπροστά μου πρόσφατα δημοσιεύματα
που δείχνουν το πραγματικό έργο που έχει, που δεν έχει επιτελέσει. Δηλαδή τι, ότι από τις 6.500 offshore εταιρείες που είναι καταγεγραμμένες στη χώρα μας, έχουν ελεγχθεί μόνο 4, έτσι μέχρι σήμερα. Ότι από 25.000 περίπου εμβάσματα που είναι υπό έλεγχο, εμβάσματα του εξωτερικού, έχουν ελεγχθεί μόνο 31. Και αναρωτιέμαι τι έργο έχει να παρουσιάσει στους πολίτες το Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Σταϊκούρας, σαν αναπληρωτής υπουργός. Τι έχει να παρουσιάσει πέρα από αυτούς τους πίνακες που, από ό,τι πληροφορήθηκα, δόθηκαν μάλλον σε μια άτυπη συνάντηση και όχι σε μια επίσημη, αν θέλετε, συνέντευξη τύπου στην πόλη μας. Τι άλλο έργο. Κύριε Κυριακάκη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Παρακολουθούμε τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσω και σένα για την παρουσία σου και τα σχόλια στο κεντρικό δελτίο. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι του ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας, που μείνατε συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο. Εξακολουθήστε να το κάνετε με την υπόλοιπη ροή του προγράμματος. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με τα μαθήματα τα οποία διαγωνίστηκαν. Δύο μαθήματα σήμερα, υποψήφοι σε ΑΕΗ και ΤΕΗ για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.